Η ώρα είναι 7, εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής και νομίζω ότι βλέπετε ήδη και την καλεσμένη μας, την εκλεκτή μας καλεσμένη, κυρία Μαρία Λιονή, η οποία είναι την Περιφερειάρχης Ρεθύμνου και είναι και μία κυρία η οποία σάρωσε σε αυτές τις εκλογές. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή που μου έκαναν οι συμπολίτες μου στο Ρέθυμνο, ενώ σε όλο το νομό, στην Περιφερειακή Ενότητα. Και αυτό, ξέρετε, εκτός από τη χαρά και τη συγκίνηση, σου δημιουργεί και ένα, θα το έλεγα, δημιουργικό άγχος να μπορέσεις στην θητεία τη νέα να είμαστε καλά, να ανταποδώσω στους συμπολίτες μου, να ανταποδώσουμε στους συμπολίτες μας αυτή την τιμή που μας έκαναν και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Πόσες οι ψήφοι, κυρία Λιονή? Η ψήφη μου ήταν 9.399, δηλαδή πολύ ήταν μεγάλο, πραγματικά ρεκόρ αυτό για το Ρέθυμνο. Και ξέρετε, από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και με γεμίζει, σας λέω, ένα δημιουργικό άγχος, γιατί αυτή η αναγνώριση στο πρόσωπό μου και η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, θεωρώ, αισθάνομαι την ανάγκη να την ανταποδώσω διπλά στον κόσμο. Mm-hmm. Και σε ό,τι με αφορά, αν έχουμε την υγεία μας τα επόμενα 4 χρόνια, πραγματικά θα το προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι συνάδελφοι που έχουν εκλεγεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το Ρέθυμνο. Τι κοιτάτε, τι βλέπετε μάλλον κοιτώντας πίσω έτσι στην αυτοδιοικητική περίοδο η οποία πέρασε, και μετά θέλω να μου πείτε τι κοιτάτε για το μέλλον. Πώς ολοκληρώνεται αυτή η θητεία? Κοιτάξτε, έχουμε διανύσει 8 έτη στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι η πρώτη θητεία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, κυρία Σφαγιανάκη. Ήταν πολύ δύσκολη γιατί κληθήκαμε να υπηρετήσουμε ένα θεσμό ο οποίος ήταν για πρώτη φορά ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα. Και κληθήκαμε να τον υπηρετήσουμε μέσα στα χρόνια της μεγαλύτερης οικονομικής και θα έλεγα και κοινωνικής κρίσης που περνούσε μεταπολεμικά η Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και μια κρίση αφισβήτησης, αν θέλετε. Τα πάντα. Ήταν και οικονομική κρίση, αλλά ήταν και κοινωνική κρίση. Και εμείς θα έπρεπε να υποστηρίξουμε ένα θεσμό για πρώτη φορά. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να σταθεί η κοινωνία μας όρθια. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε, και δεν χρειάζεται να το περιγράψω γιατί και ζούμε ακόμη βέβαια, αλλά ναι, ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Επομένως, η υπερπροσπάθεια και η αγωνία είναι αυτό που μου έχει μείνει να στήσουμε την Κρήτη να μην καταρρεύσει, γιατί έβλεπες ότι κατέρεαν θεσμοί, κατέρεαν κοινωνικές ομάδες. Τίποτα δεν ήταν πια δεδομένο. Δηλαδή, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που μέχρι χθες ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στη μεσαία τάξη και είχε βάλει σε μία τάξη τη ζωή του, κάποια στιγμή είδες ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε να φάει. Δηλαδή πρωτόγνωρες καταστάσεις για την πατρίδα μας. Εκεί θεωρώ ότι μαζί και με άλλους θεσμούς, βεβαίως και με τον πρώτο βαθμό, δηλαδή με τους δήμους, αλλά και με άλλους θεσμούς, παραδείγματος χάρη την Εκκλησία, σταθήκαμε δίπλα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι επιτύχαμε ένα μεγάλο άθλο όλοι μαζί. Δεν κατέρευσε η κοινωνία, με αποτέλεσμα αυτό να μας το γυρίσει ο κόσμος στη δεύτερη θητεία της περιφέρειας, όπου εκεί μπορώ να πω ότι κάπως σταθεροποιήθηκε η κατάσταση. Μπορούσες να κάνεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό αναπτυξιακό όσο το επέτρεπαν και σε αυτή τη θητεία που διανύουμε οι συνθήκες, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι υπήρχε περικοπή στους προϋπολογισμούς μας, είναι γνωστά αυτά. Όμως είτε μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε μέσω χρημάτων που διεκδικήθηκαν και ήρθαν στην Κρήτη, μπορούμε να πούμε ότι κάνοντας τον απολογισμό μας, ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ θετική κατεύθυνση. Και τώρα έρχομαι στο επόμενο ερώτημά σας, κυρία Σφακιανάκη, ότι η επόμενη τετραετία
θα είναι των μεγάλων αναπτυξιακών έργων για την Κρήτη. Είναι πολλά, μάλλον είναι μεγάλα τα αναπτυξιακά έργα. Πολλά δεν θα πω τα πολλά τα μεγάλα τα αναπτυξιακά έργα. Είναι μεγάλα όμως. Είναι το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι ο ΒΟΑΚ που βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζει να δρομολογείται. Είναι κάτι το οποίο θα το δουν όμως άμεσα, κυρία Λιονί, οι κριτικοί. Γιατί θέλω να ακούνε, πιστεύω, δεν βλέπουν. Και ξέρετε, σωστά, θέλουν ένα μεγάλο έργο. Κοιτάξτε, για το νησί. Κοιτάξτε, η Κρήτη είχε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έλλειμμα και είχε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έλλειμμα άδικα. Και δεν φταίνε μόνο οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι εκάστοτε που μέχρι τώρα, αλλά ενδεχομένως φταίμε και εμείς οι τοπικοί παράγοντες, οι οποίοι είτε υπηρετήσαμε ως βουλευτές, είτε στον πρώτο βαθμό, είτε στο δεύτερο βαθμό, ενώ τις νομαρχίες τότε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κάνοντας κανένα την αυτοκριτική του, πρέπει να αναγνωρίζει το μερίδιο της ευθύνης του. Όμως ήρθε η ώρα να το κεντρικό κράτος πλέον, το οποίο έχει και το μεγάλο μαχαίρι και το μεγάλο πεπόνι, να αποδώσει το κομμάτι εκείνο στην Κρήτη που της αναλογεί και έχει, όχι δικαιωματικά, θα έλεγα υποχρεωτικά θα πρέπει να το δώσει στην Κρήτη. Της το χρωστάει. Της το χρωστάει αυτό. Ασφαλώς, διότι η Κρήτη, κοιτάξτε, ακόμη και μέσα στα χρόνια της κρίσης, εγώ που ξέρω τα οικονομικά όλων των περιφερειών λόγω της ιδιότητάς μου, το ότι είμαι πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής στην Κρήτη, έβλεπα τα οικονομικά των άλλων περιφερειών, έβλεπα και τα δικά μας. Η Κρήτη ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό. Είναι το τι δίνει η Κρήτη στο κεντρικό κράτος. Τι συνεισφέρει στο Συνεισέφερε στο κεντρικό κορβανά, ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, πολύ περισσότερα από πολλές άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Επομένως, και η τωρινή κυβέρνηση και η αυριανή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, μετά τις εκλογές που θα γίνουν και τώρα, πραγματικά πιστεύω ότι θα υποχρεωτικά θα δώσω στην Κρήτη αυτό που της αναλογεί. Έχει μια τεράστια υποχρέωση. Έχει μια τεράστια υποχρέωση το κεντρικό κράτος και θα πρέπει να τη βγάλει, διότι εάν δεν την βγάλει απέναντι στην πατρίδα μας, τότε θα μας δει όλους απέναντι, διότι δεν είναι δυνατόν να δίδουμε τόσα στο κεντρικό κράτος, στο ΑΕΠ μας δηλαδή, και με τον τουρισμό και με τον πρωτογενή τομέα, και να μην έχουμε ένα δρόμο, να μην έχουμε δηλαδή βασικές υποδομές για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι. Και να μπορούμε να ζούμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να σκοτώνονται κόσμος, λες και είμαστε σε πόλεμο. Και χωρίς να τρέμει το φιλοκάρδι μας για μια διαδρομή όπως το Ηράκλειο Ρέθυμνο, για παράδειγμα. Ακριβώς, για σκεφτείτε τώρα. Και εμάς τώρα το βλέπουν οι διάφοροι που πηγαίνουν, έρχονται από Χανιά προς Ηράκλειο. Καλά, εμείς στο Ρέθυμνο που δεν έχουμε και άλλη πύλη εισόδου, για μας ήταν το πρώτο ζητούμενο, γιατί δεν έχουμε ούτε λιμάνι, ούτε αεροδρόμιο. Οπότε έπρεπε είτε εκδυσμών είτε εξανατολών να κάνουμε το ταξίδι μας για να μπορούμε να βγούμε προς την υπόλοιπη Ελλάδα και στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Τώρα όμως που έχει γίνει κέντρο το Ηράκλειο και τα Χανιά και το Λασίθι, αλλά και οι επισκέπτες μας που γυρίζουν όλη την Κρήτη, δεν είναι κατάσταση αυτή. Επομένως είναι παγκρίτιο αίτημα ο Βόρειος Οδικός Άξονας και νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί. Είναι μια απέτηση που πρέπει να τη δούμε να υλοποιείται, απέτηση των κριτικών. Μα είπα, θα μας βρει όλους απέναντι όπου και αν ανήκει ο καθένας, διότι δεν πάει άλλο. Είναι οφειλή και πρέπει να επιστρέψει στο λαό της Κρήτης. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Βλέπουμε λοιπόν ένα έλλειμμα σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη της Κρήτης σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Αν συζητήσουμε έτσι αμιγώς για την Κρήτη, ανανομό, αναπεριφερειακή ενότητα, κυρία Λιονί, είναι ισόρροπα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, τη στήριξη που παίρνει κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά? Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα μόνιμο παράπονο από την Ανατολική Κρήτη ότι είναι μια ξεχασμένη περιοχή. Το Ρέθυμνο ενδεχομένως είναι και αυτό που λέτε ότι δεν έχει πύλη εισόδου, μόνο από Χανιά και Ηράκλειο τι γίνεται. Είναι έτσι, είναι αυτές οι δύο περιοχές λίγο πιο ξεχασμένες, κοιτάξτε, εισαγωγικά η αλήθεια είναι ότι οι μικροί, εννοώ πληθυσμιακά, πάντα παραπονιούνται σε σχέση με τους μεγαλύτερους, γιατί είχαν και μεγαλύτερες δυνατότητες. Και εννοώ και το νομό Χανίων και το νομό Ηρακλείου μέχρι, μέχρι και το 2010. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού στην Κρήτη στο να ζητάμε κάτι ενιαία. Το Ηράκλειο ζητούσε και λάμβανε γιατί ήταν πληθυσμιακά η μισή Κρήτη. Είχε ένα δυναμικό πάρα πολύ μεγάλο εδώ. Τα Χανιά επίσης ήταν ένα κέντρο και αυτό. Το Ρέθυμνο με το να είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο νομούς συμπιεζόταν. Mm-hmm. Το Λασίθι και αυτό μικρός νομός. Ανατολικά, λίγο παράμερα, παρά του ότι το ΑΕΠ του νομού Λασιθίου ήταν πάρα πολύ ψηλότερο από ό,τι των άλλων νομών.
λόγω και του τουρισμού, αλλά και κυρίως του πρωτογενή τομέα που υπήρχε στο Λαζίδι. Κοιτάξτε, κυρία Σφακιανάκη, όταν αναλάβαμε το 2011, κοίταξα τους δείκτες ευημερίας όλων των νομών. Ναι. Για να δούμε εάν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία, σαν περιφέρεια Κρήτης, ή όχι. Και τι είδατε? Το Ρέθυμνο είδα ότι ήταν ο τέταρτος νομός στην Κρήτη. Τελευταίος ως προς το δίκτυο ευημερίας. Λοιπόν. Ως προς τους δείκτες ευημερίας. Πρώτος, όταν λέμε δίκτυο, ήταν το Ηράκλειο. Μετά τα Χανιά πάρα πολύ κοντά, μετά το Λασίθι και τελευταίο το Ρέθυμνο. Ναι. Όταν μιλάω για δείκτες ευημερίας, δεν εννοώ μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά αναφέρομαι και στους κοινωνικούς δείκτες. Έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής, έτσι. Βεβαίως. Αναφέρομαι και στους κοινωνικούς δείκτες. Δηλαδή, κοινωνικές δομές και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά και σε περίοδο που δεν ήταν η μεγάλη κρίση. Δηλαδή, από το 8 και 9 είχε ξεκινήσει η κρίση. Οι δείκτες όμως αυτοί ήταν σταθερά τέταρτο το Ρέθυμνο, μέχρι και το 2010 που αναλάβαμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μέσα σε περίοδο, στην περίοδο της κρίσης, να μπορέσεις πρώτον να κάνεις το βίωμα το συγκριτισμό μέσα σε 51 περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι ήταν ο καθένας με τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, όλοι προερχόμασταν από νομούς. Δεν είχαμε κάτσει όλοι γύρω από ένα τραπέζι να συζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο συμφέρει στην Κρήτη όλοι. Ο καθένας νόμιζε ότι το δικό του χωριό, ο δικός του νομός είναι εκείνο. Αυτό που εκπροσωπούσε ενδεχομένως. Μπράβο, αυτό που εκπροσωπούσε. Ξέρετε, αυτό κατακτήθηκε, μπορώ να πω σήμερα, σιγά σιγά και με την μεγάλη προσπάθεια του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη. Που αυτό τουλάχιστον το αναγνωρίζεται από το ένα άκρο της Κρήτης μέχρι το άλλο. Γιατί δεν έκανε διαχωρισμούς, γιατί δεν ευνόησε τους μεγάλους έναντι των μικρών, γιατί όπου είχαν αδυναμία οι μικροί βοηθήθηκαν. Τουλάχιστον στο Ρέθυμνο που παρακολουθώ τώρα τους δείκτες, ακόμα και μετά και μέσα από την κρίση που δεν έχουμε βγει, έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ οι δείκτες μας αναλογικά σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Γιατί κοιτάξτε, εμείς δεν θέλαμε, κυρία Σφακιανάκη, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, έτσι. Να συγκρατήσουμε τους άλλους για να έρθουμε κι εμείς μπροστά. Εμείς θέλαμε να επιταχύνουμε εμείς το δικό μας βήμα για να μπορέσουμε να τους πιάσουμε. Σειρά κατάταξη, έτσι, για να μας δώσετε και μια εικόνα για σήμερα που μιλάμε. Είναι ίδια, αλλά οι δείκτες έχουν ανέβει κάπου ή ακόμα και κάπου έχουν κατέβει, έχουν πέσει δείκτες. Κοιτάξτε, οι δείκτες έχουν πέσει σε όλους λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί να πεις, δεν έχεις ούτε τον ίδιο όγκο εξαγωγών, ούτε έχεις την ανεργία πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Αλλά αυτό οφείλεται σε ένα γενικότερο άλλο πλαίσιο. Έτσι, σε ένα άλλο γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, την κοινωνική κρίση και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Άλλο αυτό. Έχουμε έρθει όμως οι νομοί, χωρίς να έχουμε έρθει στην ίδια ευθεία, έχει μικράνει η απόσταση. Έχει μικράνει η απόσταση μεταξύ μας. Γιατί κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ρέθυμνο μέχρι το 2011... είχε 30 χρόνια να ιδρύσει και να χτίσει γυμνάσια Λύκεια. Και το θυμόμαστε γιατί το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Λοιπόν, και μας το λέει και ο Ματθαίος Καπετανάκης. Ακριβώς. 30 χρόνια για να γίνουν καινούργια κτίρια γυμνάσια Λύκεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που σας λέω. Όταν λοιπόν κάτσαμε και συζητήσαμε ότι αυτό το έλλειμμα έχει το Ρέθυμνο, ένα παράδειγμα, δεν ήταν ένα μόνο παράδειγμα, αυτό. Ναι. Λοιπόν, ανοίχτηκε πρόσκληση από την περιφέρεια. Περιμέναμε το Δήμο Ρεθύμνου, κυρίως εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο Μητροπολιτικό Δήμο, να τελειώσει μελέτες και ανοίξαμε πρόσκληση 18 εκατομμυρίων ευρώ που τα πήρε όλα το Ρέθυμνο. Όλα. Αυτό δεν έγινε γιατί θέλαμε να ευνοήσουμε το Ρέθυμνο επειδή είμαστε ωραίοι, λίγο δυτικότερα από το Ηράκλειο. Όχι. Γιατί όλοι αναγνώρισαν ότι υπήρχε εκεί ένα μεγάλο έλλειμμα. Βέβαια. Οπότε γίνανε 6 σχολεία μαζεμένα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το Ρέθυμνο, για την ποιότητα της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Διότι το Ρέθυμνο είχε και ένα μεγάλο θέμα στις μαθητικές διαρροές και εξακολουθεί και έχει. Και ακόμα έχει. Και ακόμη έχει, το ξέρω.
Εμείς λοιπόν θέλαμε σαν περιφέρεια και αφού είχαμε την αρμοδιότητα μαζί με τους Δήμους τουλάχιστον στις σχολικές υποδομές, εκεί να κάνουμε πράγματα έτσι ώστε όταν θα φύγουμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι φέρνουμε το Ρέθυμνο σε μία ευθεία με τις σχολικές υποδομές και ξέρετε, της υπόλοιπης Κρήτης. Είναι και λίγο παράλογο, το παράλογο τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, το να λέμε ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρετικό στο Ρέθυμνο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την ίδια ώρα η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν τέτοια τεράστια ελλείμματα. Έπρεπε λοιπόν να ενισχυθεί όλο αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι η περιφέρεια το κατάφερε αυτό. Όλοι θα θέλανε για τους νομούς τους. Όμως όταν βλέπουν ότι ένας νομός υστερεί τόσο πολύ, όλοι κάνανε ένα βήμα πίσω για να έρθει και το Ρέθυμνο περίπου σε αυτή την ευθεία που λέγονται σχολικές υποδομές. Άρα, κυρία Ελληνή, καταλαβαίνω ότι μπαίνοντας κάθε περιφερειακός σύμβουλος, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει να την κρατήσουν όλοι όσοι θα συνθέσουν το καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος μπαίνει μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πρέπει να αφήνει λίγο απ' έξω, έξω από την πόρτα. Το πολύ μεγάλο εγώ της περιοχής. Έτσι, ξέρετε, να μιλήσω με λίγο με όρους αγοράς και ας με συγχωρέσετε. Βέβαια. Η περιφέρεια δεν είναι ένα μίνι μάρκετ. Ότι ο καθένας να βλέπει το χωριό του και το μικρό του περίγερο και τις λίγες ψήφους του ή τις πολλές ενδεχομένως. Η περιφέρεια είναι ένα μεγάλο υπερκατάστημα το οποίο θα πρέπει να κάνει ένα... πολυετία, μου επιτραπεί έκφραση, στρατηγικό σχεδιασμό, διότι ξέρετε, όταν η Κρήτη πάει καλά, πάμε όλοι καλά. Όταν η Κρήτη ολόκληρη δεν πάει καλά, δεν πάει κανείς καλά. Δεν μπορεί ένα χωριό, δηλαδή ένας νομός ή μία πόλη να πάει καλά σε ένα περιβάλλον το οποίο καθυλώνεται. Άρα θα πρέπει το περιβάλλον αυτό να το ενισχύσουμε όλοι, ανάλογα με τα... με τις ιδιαιτερότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε περιφερειακή ενότητα. Να ενισχύσουμε βέβαια αυτά, γιατί δεν είμαστε όλοι ίσοι στην Κρήτη, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλα χαρακτηριστικά έχει μια αγροτική περιοχή, άλλα μια ορεινή, άλλα ένας αστικός δήμος, που αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε συνεργασία με τους δήμους κτλ. Όμως ο στρατηγικός σχεδιασμός θα γίνει ενιαία για όλη την Κρήτη. Και θα πρέπει και οι καινούργοι συνάδελφοι, αφού θα μπουν στο κλίμα εκεί των συνεδριάσεων και των επιτροπών της περιφέρειας, γιατί ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς και των αποφάσεων λαμβάνονται στις επιτροπές μας και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις επιτροπές τις οποίες ο ίδιος ο Κλισθένης, ο νόμος δηλαδή, τις έχει θεσμοθετήσει. Έχουμε να δούμε λοιπόν, θα παρακολουθούμε αυτή την πορεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, σίγουρα καταγράφοντας ρεπορτάζ, σίγουρα καταγράφοντας εξελίξεις. Να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση έτσι, πριν να κλείσουμε. Υπήρξε κάποια στιγμή αυτά τα τελευταία χρόνια που η κυρία Λιονή λύγησε ενδεχομένως ή είπε ότι δεν μπορώ, η αυτοδιοίκηση μου σπαράζει την καρδιά, αν θέλετε, ή είναι τεράστιο το κοιτάξτε, πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα πω ψέματα εάν δεν πω ότι υπήρχαν στιγμές που στενοχωρέθηκα. Υπήρχαν στιγμές που κουράστηκα. Υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι αδικούμε. Όλα είναι μέσα στην καθημερινότητα. Και ποιος άνθρωπος όταν κάνει τη δουλειά του δεν αισθάνεται, έχει έτσι μία εναλλαγή τέτοιων συναισθημάτων. Όμως επειδή η απόφασή μου είναι πολύ συνειδητή να συμμετέχω στις αυτοδιοικητικές αυτές διαδικασίες και θέλω να προσφέρω, δηλαδή από ηλικία, από 25 χρονών θέλω να προσφέρω στα κοινά. Σας λέω, κυρία Σφακενάκη, ότι μου έχει δοθεί ας το πούμε η ευκαιρία, σε εισαγωγικά τη βάλουμε τη λέξη, να ήμουν υποψήφια, ξέρω εγώ, για το κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν το υποτιμώ καθόλου απέναντίας, είναι ένας μεγάλος θεσμός της δημοκρατίας. Όμως η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά είναι κάτι το οποίο με ελκύει πάρα πολύ. Διότι βλέπεις ένα έργο σου να γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Και ξέρεις, ακόμα και έναν άνθρωπο, εάν ευεργετήσεις... Δεν μιλάω σφετολογικά, μιλάω καθαρά θεσμικά. Βέβαια. Πραγματικά για μένα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο τέλος της ημέρας. Αυτό με ξεκουράζει. Σηκώνομαι την άλλη μέρα το πρωί και είναι σαν να είναι η πρώτη μέρα που συμμετέχω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέτε και χαιρόμαστε να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στα κοινά, στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή, οπουδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από επιλογή κριτική, κυρία Σφακιανάκη.
Ναι. Είμαι από επιλογή Κρητικιά, είμαι ερωτικός μετανάστης στην Κρήτη, έτσι. Όπου είμαι βέβαια 40 χρόνια στην Κρήτη. Ξέρετε, τον τόπο που γεννήθηκε κανένας, τον αγαπάει υποχρεωτικά, είναι ο τόπος του, αλίμον. Όμως τον τόπο που επέλεξε για να ζήσει, δηλαδή ο τόπος της καρδιάς του, είναι ένα άλλο πράγμα. Εμένα η Κρήτη με αγκάλιασε. Και με αγκάλιασε πάρα πολύ. Οι συμπολίτες μου, δηλαδή στο Ρέθυμνο, αισθάνθηκα μια μεγάλη αγκαλιά όταν πρωτοξεκίνησα τα επαγγελματικά μου και την οικογένειά μου στο Ρέθυμνο. Αισθάνομαι λοιπόν και εγώ την ανάγκη, αυτή την αγάπη, να την ανταποδώσω διπλή. Υποχρεούμε να το κάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κάναμε μια πολύ όμορφη συζήτηση και είναι χαρά μου κάθε φορά που σας συναντώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.